στην σκηνή του κυποθεάτρου Αλκαζάρ δύο πολύ αγαπημένα και μεταξύ τους κορίτσια, γιατί τα είδα πώς φέρεται η μία στην άλλη, αλλά και πολύ αγαπημένα για εμάς, θα είναι εκεί για να περάσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Είναι η Έλενα Παπαρίζου και η Τάμτα. Καλησπέρα σας λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε, σου είπαν κάτι πολύ ωραίο με το οποίο έσπευσα να συμφωνήσω. Είσαι 20 ετών, έτσι. Περίπου. Πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Νιώθω πάντως κάπου εκεί. Έχει να κάνει με το μέσα σου. Νομίζω παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Και σίγουρα βοηθάει και η δουλειά μας. Η φύση δουλειά της δουλειάς μας έχει πίεση. Δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε εύκολα από αυτή την άποψη. Ως προς την περιποίηση. Και μέσα μας μας ανανεώνει. Εγώ αυτό θεωρώ. Έτσι νιώθω τουλάχιστον. Ναι. Είναι και θέμα ενέργειας, λες, αυτή η ανταλλαγή ενέργειας που έχεις με τον κόσμο. Σίγουρα. Και νομίζω ότι οι γυναίκες πολλές φορές, δηλαδή στην ηλικία μου, περισσότερες γυναίκες κάνουν οικογένειες και ξεχνάνε τον εαυτό της. Εσύ την έκανες πολύ νωρίς στην οικογένεια, οπότε... Αλλά ναι, ενώ είναι κατανοητό απόλυτα, γιατί τα παιδιά παίρνουν πολύ προσοχή και ξεχνάμε λίγο τον εαυτό μας, παρόλα αυτά προτείνω τις γυναίκες να μην ξεχάσουν ποτέ και να μην ξεχνάνε τον εαυτό τους ποτέ. Πρέπει να την προσέχουν και να αγαπάνε. Πότε ομολογείς τουλάχιστον στον εαυτό σου, και δεν ξέρω ποιος ήταν μετά ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή σου που λες ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό που κάνεις σήμερα. Η αλήθεια είναι πως απόφαση δεν πήρα εγώ ποτέ, γιατί πήρε σε πολύ πολύ μικρή ηλικία η μαμά μου για μένα. Πήγε σε talent show εννοείς. Όχι, τραγουδούσα στην Γεωργία, ξεκίνησα από 6 χρονών. Ήμουνα σε ένα παιδικό συγκρότημα. Αλλά ήταν παιδικό συγκρότημα, παιδιά 6 και 8 χρονών που παίζανε κανονικά live όργανα όλα και φωνές και πολυφωνικά. Εσύ ήσουν η φωνή του συγκροτήματος. Εγώ θα σας πω ότι ήμουνα παρουσιάστρια και τραγουδίστρια. Άνοιγες το πρόγραμμα. Ναι, ήμουνα... Και αφού έλεγες τι θα δουν, πήγαινες μετά και έπαιρνες τη θέση σου στην πάντα. Ναι. Δηλαδή τα άλλα παιδιά παίζανε, ας πούμε, κάποιο όργανο και τραγουδούσαν, γιατί όλοι τραγουδούσαν σε αυτό το συγκρότημα. Εγώ, άντε να παίζω κάποιο όργανο, ήμουνα η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια. Τα υπόλοιπα παιδιά τι απέγιναν. Καλά είναι όλοι όσο γνωρίζω. Είμαι βέβαιος, δεν εννοώ αν παίζεις. Δεν έχουν συνεχίσει, δεν έχουν ακολουθήσει. Άρα καταλαβαίνω ποιο ήταν το ταλέντο. Εκτός από έναν που γράφει, έχει φύγει από τη Γεωργία, είναι στη Γερμανία και γράφει μουσική και ασχολείται ακόμα. Έχετε κάποια επικοινωνία. Έχουμε κάπου, ναι, επικοινωνούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά και έτσι γλυκά χρόνια και τα αυτό παιδικά. Κρατάει από τα 6 μέχρι... Μέχρι τα 14 κράτησε αυτό. Πολύ καιρό. Ναι. Έκανα ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Δηλαδή με τη μουσική έχω επαφή από 6 χρονών. Όπως ξέρετε είμαι πρώην Σοβιετικιά. Αυτό σημαίνει νομίζω πολλά πράγματα ό,τι αφορά την παιδεία γενικά. Ναι. Οπότε εμείς όταν γινόμαστε... Τι είχατε οπλιστεί με περισσότερα... Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω. Στοιχεία πολιτισμού, για παράδειγμα. Ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, όσο θυμάμαι τώρα από τη Σοβιετική Ένωση, γιατί διαλύθηκε, ήμουνα μικρή. Ήταν, δηλαδή, σε όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσες να πας στο παιδί σου, δεν πληρώνες τίποτα. Ήταν κρατικά. Okay. Οπότε αυτό βοήθησε πάρα πολύ τους γονείς, τη μαμά μου προσωπικά, που μπορώ να πω από την εμπειρία μας. Δεν είχε τόσα, ωστόσο, άμα κόστιζαν όλα να μην πήγαινε παντού, αλλά επειδή τότε δεν κόστιζαν, με πήγαινε παντού. Τι δηλαδή, σημαίνει το παντού? Όργανα, είπαμε, τραγούδι. Έκανα πρώτα απ' όλα, εννοείται, έχεις μουσικό αυτή, δεν έχεις μουσικό αυτή. Στη Γεωργία όταν γίνεσαι 6-7 χρόνων, πας σε ένα μουσικό σχολείο και μαθαίνεις κάποιο όργανο. Πιάνο, κιθάρα κυρίως, και από εκεί και πιάνο 7 χρόνια. Οπότε ναι, έχω κάνει κλασικό πιάνο που περιέχε όλα τα υπόλοιπα όμως, έτσι, μαθήματα σολφές, ναι. Όλα αυτά. Με πήγε και η μάμα μου και έκανα και χορό, αλλά παραδοσιακό γεωργιανό χορό, μπαλέτο πλέον λέμε, γεωργιανό μπαλέτο. Είναι από τους πολύ έτσι, γνωστούς χορούς, folk χορούς, αν θα μπορούσα να το ονομάσω έτσι. Έκανα για μερικά χρόνια και αυτό.
Μέχρι και στη ζωγραφική με πήγε, βέβαια, κάτσα μόνο δύο μαθήματα. Αλλά ό,τι έλεγα γενικά, ότι αχ, μαμά μου αρέσει αυτό, μαμά μου κρατήθηκε, με έπαιρνε, με πήγαινε κάπου. Οπότε έκανα πολλές δραστηριότητες γενικά. Σπορτς υπήρχαν ή όχι? Όχι, αυτό όχι. Είναι ένα θέμα. Ναι, δεν. Ήμουνα στο μουσικό και στο καλλιτεχνικό γενικά από μικρή. Και στο σχολείο έκανα πολλές δραστηριότητες, τραγουδούσα, έκανα αυτά. Ναι, οπότε επαφή έχω από πολύ μικρή ηλικία. Ένιωθες ότι έλαμπες από μικρή, ότι είχες... σου ήταν εύκολο να τραβήξεις την προσοχή? Ήμουνα πολύ ντροπαλή γενικά. Δηλαδή, αν δεν είχα μία μαμά που λίγο έτσι... όχι με σπρώχνε, δεν θα το έλεγα. Με βοηθούσε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, ναι, αισθανόμουν... Άβολα δεν μπορώ να πω ότι ποτέ δεν αισθάνθηκα στη σκηνή άβολα. Μου άρεσε από τότε, δηλαδή, να βρίσκομαι στην σκηνή. Αλλά κατά τα άλλα ήμουν ντροπαλή. Δηλαδή, εκτός σκηνής, αν μου έλεγες στους γάμους, στα γενέθλια που μου λέγανε, έλα τραγούδα κάτι, τρεπόμουν πάρα πολύ. Ενώ αν με βάλεις στη σκηνή, δεν τρεπόμουν καθόλου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω λύσει αυτό το μυστήριο. Αλλά ναι, μου άρεσε πάρα πολύ να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή. Ήσουν και μια μικρή κυρία, δηλαδή έπαιρνε το κραγιόν της μαμάς, έβαζε μια σκιά. Όχι. Καθόλου, δεν είχα αυτά καθόλου. Δηλαδή, όπως ήσουν. Σκεφτείτε ότι στα 21 που ήρθα εδώ και επί της ουσίας στο Super Idol μπήκα 23, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχα φορέσει ποτέ στη ζωή μου τακούνι και δεν είχα βαφτεί ποτέ. Ναι, στα ήμουν 23 από αυτά τα κορίτσια. Δεν είχες φορέσει τακούνι? Όχι, όχι, καθόλου. Ναι, δεν ήμουνα. Δεν ήμουν από αυτές τις κοπέλες που έτσι, ξέρεις, αισθανόντουσαν, θέλανε να είναι πιο γυναίκες. Δεν το είχα κάπως μέσα μου. Οπότε πέρασα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία όταν μπήκα στο παιχνίδι, γιατί ξαφνικά ήρθαν όλα μαζί και δεν μπορούσα. Δηλαδή, έβλεπα τον εαυτό μου στο καθρέφτη και λέω, ποια είναι αυτή? Δεν είχα θέματα, δηλαδή έκλαιγα, δεν μου άρεσε, χτενισμένο μαλλί, βαμμένη, με έβλεπα πιο μεγάλη. Ταλαιπώρια σκέτη δηλαδή. Πώς? Ταλαιπώρια σκέτη. Όχι, δεν θα μπορούσα να πω. Και ταλαιπώρια να ήταν, χωρίς ταλαιπώρια δεν υπάρχει να προχωρήσεις στη ζωή, οπότε είναι μια χαρά. Έμαθα πολλά. Και μετά πώς το αντιμετώπισες ως κάτι συνοδευτικό της κύριας δουλειάς που είναι το να ερμηνεύεις, ότι αυτά πρέπει να γίνουν, τα μάλια, το μακιγιάζ, το να ντυθείς, να βάλεις το τακούνι, ή το αγάπησες, ναι, και αυτό, γιατί όχι, εγώ κακά τα ψέματα, ναι, θεωρείς influencers το κομμάτι αυτό, στη μόδα, στην εμφάνιση, ναι, 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 έτσι, στο στυλ. Αυτό ήταν αγάπη μου από πολύ μικρή ηλικία. Είχα επαφή και σχέση με την μόδα. Έχω δηλώσει πολλές φορές τις συνεντεύξεις μου σε αυτή την ερώτηση. Μαμά μου έραβε. Οπότε έβλεπα όλα τα παιδικά μου χρόνια. Έκανε αναγκαστικά και αυτό για να επιβιώσουμε, γιατί επί της Σοβιετικής Ένωσης τα πράγματα ήταν οικονομικά και πολιτικά δηλαδή δύσκολα. Πώς ζούσατε? Έραφε. Ναι, μετά από κάποια στιγμή που δεν είχε πια δουλειά, έραβε και γενικά έκανε οτιδήποτε να, ό,τι έφερε να ροκάματο στο σπίτι. Επιβιώνουμε, ναι, επιβιώνουμε. Ήταν και εποχή που βοηθούσαν και πάρα πολύ γενικά οι άνθρωποι ένας τον άλλον. Δηλαδή, ο γείτονας άμα έφτιαχνε φαγητό, ένα πιάτο σίγουρα θα πρόσφερε και... Τα λες με χαμόγελο σήμερα. Εννοείται. Τότε ήταν ζόρι μεγάλο. Τότε δεν καταλάβαινα. Γιατί ήταν μια πραγματικότητα στην οποία ζούσα και δεν είχα και επαφή με κάποια... Και ήταν κοινή για όλους. Ναι, ακριβώς. Έτσι ήταν κοινή μοίρα. Δηλαδή, αυτό που περιγράφω, δεν ήμουν εγώ σε αυτή την κατάσταση. Σωστά. Μόνο. Δεν ήσουν μια εξαίρεση. Ήταν όλη η χώρα. Τώρα, πάνω κάτω, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάτι παραπάνω, okay, από κάποιους άλλους, αλλά κυρίως ήταν η γενιά μου, το έχουμε βιώσει όλοι μαζί αυτό. Αλλά εγώ είμαι... Τότε δεν καταλάβαινα τίποτα από αυτά. Πώς φτάσατε εδώ? Πολύ ωραία. Πώς φτάσαμε εδώ? Είχατε ανθρώπους, είχατε συγγενείς? Όχι, πολύ απλά. Έμοιαζε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο αισιόδοξο η Ελλάδα τότε στα μάτια της μητέρας σου? Γιατί φαντάζομαι εσύ ήσουν μικρή για να παίρνεις τέτοιες. Δεν ήμουν τόσο μικρή. Η μαμά μου όταν έφυγε και ήρθε σε αυτή τη χώρα, εγώ ήμουν ήδη παντρεμένη και είχα 5 μηνών παιδί, σωστά, παρόλο που ήμουν 15 χρονών. Γιατί τώρα Ελλάδα? Τότε δεν είχαν επιλογή οι γυναίκες στη χώρα μας. Για το εξής λόγο. Γιατί
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μας δώσουν βίζα να πας οπουδήποτε. Okay. Ήταν κλειστά τα σύνορα γενικά. Οπότε είχατε για μας λίγες επιλογές. Πάρα πολύ λίγες επιλογές και αυτό γινόταν και με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή η μαμά μου έφυγε με το λεωφορείο, δεν είχε χαρτιά, δεν ήταν από αυτές που περπατήσανε τα δάση με τα πόδια. Αλλά με πολύ δυσκολία έφτασε εδώ και είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή η πτήση μέχρι την Τυφλίδα από εδώ είναι 2 ώρες και 1/4. Οπότε ναι, δεν είχαν πολλές επιλογές, αλλά μας έκατσε πολύ καλά στη μαμά μου δηλαδή. Και ήρθε όπως τότε στα 90's πολλές γυναίκες από πρώην Σοβιετικές ειδικά χώρες. Ήρθε η μαμά μου εδώ και μετά από 6 χρόνια για προσωπικούς λόγους. Φυσικά μου λείπει και πάρα πολύ η μαμά μου και... Α, ζήσατε 6 χρόνια χώρια. Ναι. Η μαμά μου, δηλαδή μέσα στα 6 χρόνια, η μαμά μου έφυγε όταν ήμουν 15 χρόνων, μόλις έκλεισα τα 15. Και μέσα σε 6 χρόνια είχε έρθει μόνο μια φορά, μετά από 3 χρόνια, μια φορά. Σκληρό να σου συμβαίνει στα 15 αυτό. Ναι, είναι σκληρό. Απλώς είναι και πώς θα αναλύσεις μετά όλο αυτό που σου συμβαίνει. Εκείνη την περίοδο, αυτό το συγκεκριμένο θέμα, σίγουρα μου ήταν δύσκολο, γιατί ήμουνα και μικρή, μόλις παντρεμένη, με ένα μωρό. Μου λείπε σίγουρα η παρουσία της μαμάς μου, απλώς έδειχνα κατανόηση γιατί δεν είχαμε άλλη λύση. Στα 21 έπρεπε. Λοιπόν έρχεσαι, 23 ναι. σε ένα σοου που σου έδωσε το μεγάλο εισιτήριο. Αν δεν υπήρχε αυτό το σοου, θα το πάλευες να είσαι στο τραγούδι? Μου είναι πολύ δύσκολο να μπω σε αυτά, αν δεν και να, αν έκανες. Είναι πολύ πολύ δύσκολο. Για κάποιο λόγο πιστεύω πάλι σε αυτό το δρόμο θα βρισκόμουν, είτε με έναν είτε με το άλλο τρόπο. Έτυχε εμένα να μου ανοίξει πόρτα αυτή η εκπομπή. Γιατί πριν από αυτό η αλήθεια είναι ότι ως παιδί τραγουδούσα, αλλά ποτέ δεν το είχα δει σαν επάγγελμα το τραγούδι. Γιατί ειδικά στη χώρα μας, τότε εποχή, τώρα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο καλά τα πράγματα, θα ήταν δύσκολο να φανταστώ ότι η δουλειά μου θα είναι τραγουδίστρια. Ήρθε αργότερα και να μην σας πω ότι αυτή η επιθυμία έτσι φούντωσε αφού πήγα στο πρώτο οντισιόν και πέρασα, ενώ δεν πιστεύω ότι θα περάσω. Και μόλις πέρασα είπα, όπα, εδώ τι μπορεί τραγούδι. Τι είπα τώρα, είπα Killing Me Softly, διασκευή των Fugees, και είπα επίσης ένα τραγούδι Torn, Natalie Imbruglia το έλεγε. Και είχε διασκευάσει η Άσπα στα ελληνικά, γιατί έπρεπε να πω και κάτι στα ελληνικά και δεν είχα ιδέα, γιατί δεν μίλουσα ελληνικά. Και έγραψα με τα γεωργιανά γράμματα ελληνικό στίχο, επειδή το τραγούδι το ήξερα στα αγγλικά και ήμουνα με χαρτί και διάβαζα ελληνικό στίχο για να πω κάτι και στα ελληνικά. Και βάζεις κάποιον να σου διορθώνει το αξάν, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, αυτό το πρόβλημα ακόμα και τώρα υπάρχει, σε πολύ τώρα πολύ μικρότερο όμως, βαθμό, αλλά τότε είχα, ναι, ήμουν λίγο πιο πολύ από Θεσσαλονίκη, ακόμα μου έχει μείνει το Λάμδα, είναι λίγο πιο επαχή. αλλά, α, η πρώτη εγκατάσταση ήταν εκεί, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Όχι, καθόλου, καμία σχέση. Απλά λόγω της γλώσσας της γεωργιανής. Α, είναι Λάμδα πιο μου είναι παχύ, πιο παχύ. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Okay. Οπότε. Ήρθατε Αθήνα κατευθείαν. Ήρθα κατευθείαν Αθήνα, ναι. Okay. Μάλλον και έτσι. Έτσι, ήρθα για ένα χρόνο μέχρι εκεί, λίγο να δω τη μαμά μου, να ξεφύγω από κάποιες καταστάσεις. Ήταν μαγικός αυτός ο κόσμος μετά. Όσο έκανες τα βήματά σου. Είναι ακόμα μαγικός και θεωρώ γενικά ότι η ζωή είναι μαγική και φοβερή. Είναι λόγος που θέλω να ζήσω πάρα πάρα πολλά χρόνια και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό. Ναι, είναι μαγικό. Τι έχεις ένα πηγαδάκι αισιοδοξίας μέσα σου? Ήσουν πάντα αισιόδοξη? Άνθρωπος είμαι, σίγουρα μέχρι να φτάσω σε αυτό το state of mind είχα και εγώ και άρα ακόμα υπάρχουν, με τον εαυτό σου. Αλλά σε κυρίως, κυρίως είμαι σε αυτό το mood, ναι, δεν εύκολα πέφτω. Δεν πέφτεις. Ναι. Να σου πω, το δούλεψες με τον αυτό σου, ναι, διαβάζοντας, ακόμα πηγαίνοντας δουλεύω, σε σεμινάρια αυτοβοήθειας, τέτοια πράγματα? Όχι, αν και παρακολουθώ πολλά σεμινάρια γενικά και ψάχνουμε. Δεν μπορώ να σας πω ότι κάπου έχω καταλήξει, γιατί είναι ένα θέμα που μέχρι τέλος της ζωής νομίζω ερευνείς και ψάχνεις. Mm-hmm.
σε αυτό το δρόμο είμαι και εγώ. Τώρα όσα ξέρω σήμερα και πιστεύω, αύριο μπορεί να πάρω άλλη πληροφορία και να πιστέψω σε κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον προσπαθώ. Είσαι ζεν τύπος. Έτσι λένε, ναι. Ναι. Έτσι αυτό εκπέμπεις πάντως. Ναι, δεν είμαι... Δεν μ' αρέσουν καθόλου τσακωμοί. Δεν έχω ανθρώπους που έχω τσακωθεί και δεν μιλάω. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι εντάσεις καθόλου. Θεωρώ ότι με ωραίο τρόπο όλα συζητιούνται και όλα φτιάχνονται. Οπότε είμαι λίγο αυτής της λογικής. Καμιά φορά βγαίνει, καμιά φορά δεν βγαίνει, αλλά δεν πειράζει. Είσαι δηλαδή ο τύπος που δεν θέλει, αυτός που θέλει να προκαλέσει, ναι, δεν θέλει ναι, να τον βρει στον δρόμο. Είμαι δεν θα σηκώσει το βράδυ ποτέ. Όχι, είμαι αυτός. Απλά θα σου κλείσω την πόρτα και θα φύγω χωρίς καθόλου νεύρα. Τι κάνατε με την Έλενα Παπαρίζου μεθαύριο την Πέμπτη το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ? Τι θα κάνουμε? Πρώτα απ' όλα θα δείτε την Έλενα και την Τάμπτα όπως τους ξέρετε, φαντάζομαι. Εγώ έχω χάρη πάρα πολύ για αυτή την συνεργασία, γιατί της έχω τρομερή αδυναμία, πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη. Δεν γίνεται κι αλλιώς, είναι αυτός ο χαρακτήρας, άσχετος με την Έλενα Παπαρίζου, αυτή που είναι μέσα η Έλενα, την αγαπώ πάρα πολύ. Και μ' αρέσει, τα πάμε καλά και επί της σκηνής είμαστε δύο pop κορίτσια, παρόλο που έχουμε έτσι, παρόλο που είμαστε pop, έχουμε διαφορετικά ακούσματα, αλλά παντρεύεται νομίζω πολύ όμορφα όλο αυτό και δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Θα έρθετε να το δείτε και να το ακούσετε. Μας έλεγε ότι όλα ξεκίνησαν από το The Voice, που κάναμε μια συνεργασία. Που αρχίστε μια να αγαπά την άλλη και να βρίσκεστε και νομίζω ότι η αγάπη, σεβασμός και τα λοιπά είναι από πολύ πιο πριν, τουλάχιστον αυτό λάμβανα πάντα από την Έλενα και ελπίζω και η ίδια από μένα. Και ήρθε η στιγμή. Ναι. Νομίζω ότι στο The Voice ήταν πλέον, ναι, νομίζω ότι καλά είμαστε, πάμε να κάνουμε κάτι μαζί. Δυστυχώς βέβαια η εποχή και η κατάσταση δεν μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε τόσες πολλές συνάυλες όσες θα θέλαμε. Και ελπίζω να το ήθελε και ο κόσμος, αλλά εδώ είμαστε και του χρόνου. Δεν ξέρεις ποτέ. Λες είμαστε δύο pop τραγουδίστριες. Δεν υπήρξαν άνθρωποι που σου είπαν, ναι, αλλά το pop... δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο σε μια ελληνική μουσική σκηνή, να σε κατευθύνουν σε άλλα μονοπάτια μουσικά? Φυσικά και υπάρχουν. Αλίμονο. Και εν μέρη μπορεί να είναι και αλήθεια. Από την άλλη δεν θέλω να παρατάω τόσο εύκολα και νομίζω και δεν έχω λόγο, γιατί προσωπικά αισθάνομαι ότι δεν έχω αλλάξει κάτι σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, και είναι πλέον νομίζω και αρκετά χρόνια. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να είμαι από τις τυχερές που έχει κρατηθεί ως pop. Πόσα χρόνια είναι πια? Είναι και 17. Είναι. Ναι. Έλα. Ναι, νομίζω ότι το πρώτο μου single που έκανα ακριβώς μετά το Super Idol κυκλοφόρησε το 2004, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ακριβώς 17 χρόνια. Άρα είναι αλήθεια αυτό που λέτε και λένε και μου λένε και έχω ακούσει κατά καιρούς? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, αυτό που αγαπώ και αυτό που είμαι. Φυσικά όμως υπάρχει, δηλαδή στο live αγγίζω πολλά διαφορετικά. Τι θα ακούσουμε εκτός από τα pop σου κομμάτια? Ναι, δηλαδή σε αυτή το τη pop συνήθως συνδυάζει. Έχετε πολλά duet από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, έχουμε και πολλά ερμηνευτικά, γιατί συνήθως το pop ταυτίζεται λίγο πιο πολύ με έτσι χορευτικά και ανεβαστικά κομμάτια, ενώ έχει πάρα πολλά κλάδια, θα μπορούσα να πω, να με βοηθήσετε, παρακλάδια. Παρακλάδια, ναι. Αυτό. Πολλά. Οπότε συνδυάζουμε διάφορα πράγματα. Προσωπικά εγώ, εμένα μου αρέσουν πάρα πολλά είδη γενικά της μουσικής. Έχω και στα ακούσματα και προσπαθώ στα live, άσχετος το τι κάνω στα δισκογραφικά, προσπαθώ να δείξω έτσι αρκετές πλευρές μου στις συναυλίες και αυτό θα κάνουμε και μαζί με την Έλενα. Επειδή έχεις αυτή την καταγωγή, έπαιξε ποτέ στη ζωή σου το λυρικό τραγούδι ή όχι? Λυρικό, γενικά. Το λυρικό τραγούδι στις πρώην Σοβιετικές χώρες έπαιζε αρκετά. Έτσι, ελληνικό. Λυρικό. Λυρικό, ναι, είμαστε πολύ. Ναι.
είναι λόγικη μουσική. Έχουμε πολύ. Και εγώ έχω στη φωνή μου, θέλοντας μη θέλοντας, είμαι λυρική. Μ' αρέσει αυτό και θεωρώ και έχω πει πολλές φορές ότι αυτή η λυρικότητα ακριβώς που μπορεί να έχει η φωνή μου και αυτή την ελαφρότητα κτλ. Στη Γεωργία, οι περισσότερες γυναίκες εκεί είναι, σε χρειές και εκεί τραγουδάνε όπως εγώ. Οπότε νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι και ένας λόγος που ίσως να έχω ξεχωρίσει με κατά κάποιο τρόπο, γιατί νομίζω Ελληνίδες έχουν έτσι λίγο πιο βαθύ και χαμηλές φωνές, ενώ εγώ είμαι πιο ψηλή και πιο αέρινη. Σε πιο υψήφωνος. Ναι, άρα μάλλον αυτό να με έχει βοηθήσει κιόλας. Η κόρη σου φλερτάρει με τον χώρο σου, με το τραγούδι ή κοιτάει άλλα πράγματα? Όχι, έχει κάνει τις προσπάθειες της, αλλά όχι, τις προσπάθειες τώρα μέσα στο σπίτι εννοούμε, δεν τίποτα παρά έξω. Είναι μουσικό παιδί, έχει και άποψη, είναι καλλιτεχνικής. Κρυφά την καμάρωσες όταν την άκουσες στο δωμάτιο της για πρώτη φορά, δηλαδή το έχει? Κληρονόμησε. Το έχει σε ένα βαθμό που χαίρομαι να τραγουδήσουμε μαζί και να τραγουδήσει στην παρέα της και τα λοιπά. Έτσι. Μέχρι εκεί. Για να γινόταν κάτι παραπάνω, θα γίνουν πιο αυστηρή. Θα ήμουν πιο αυστηρή. Και τι κάνει, αλλά τι έχει επιλέξει στη ζωή της? Κάνει τελείως άλλη δουλειά. Βέβαια είναι από αυτές που σίγουρα τραγουδάει πάρα πολύ καραόκι, ας πούμε. Θα πάει σπίτι, κάνει άσχετες δουλειές, μπορεί να πάει μετά σπίτι και να βάλει και μου στέλνει καμιά φορά κάποια κομμάτια που τραγουδάει. Εντάξει, αγαπάει το τραγούδι και ίσως να φταίω και λίγο. Αυτό θα σου έλεγα, είναι καταπιεσμένο ταλέντο και... Όχι, σε καμία περίπτωση, δεν υπήρξε καμία περίπτωση να είχε σε αυτό το βαθμό ταλέντο και να καταπίεζα το παιδί μου. Ακριβώς αντίθετο θα ήταν. Ακριβώς. Ο χειμώνας? Ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος, αλλά είμαι αισιόδοξη ότι θα καλυτερέψουν κάποια πράγματα. Αν όλα πάνε καλά, θα βρίσκομαι στο box με τις μέλισσες. Αν όχι, θα δείξει. Δεν ξέρουμε. Είμαστε σε αναμονή. Θα είστε πάλι μαζί με τις μέλισσες, ναι. Αν όλα πάνε καλά, ναι. Έτσι. Ναι, αν όλα πάνε καλά. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί και εμείς έχουμε τρομερή ανάγκη να δουλέψουμε από πολλές απόψεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή το μερογάματο, είναι και είμαστε καλλιτέχνες. Το μας έχουμε τρομερή ανάγκη. Είναι δηλαδή ανάγκη χαρά της μου το να βγω τώρα στη σκηνή. Έχει μεγενθύνει κιόλας, γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ. Οπότε ελπίζω να πάνε όλα καλά. Σας περιμένουμε την Πέμπτη το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Σας περιμένουμε και εμείς όλους. Έλενα Παπαρίζου. Με αρκετή ώρα κοινή στην σκηνή. Έχουμε τόση ώρα, έτσι, πρόγραμμα που δεν μας φτάνει η ώρα και κόβουμε επιτόπου πράγματα γιατί δεν χωράμε. Ελπίζω να χωρέσουμε και να σας τραγουδήσουμε πολύ πολύ αυτή τη φορά. Στο Biz τι παίζετε, ας πούμε? Στο? Στο Biz. Αφού τελειώσει δεν... Στο Biz δεν έχουμε κάνει το... Δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Νομίζω τραγουδάμε τόσο πολύ που μετά δεν... κουράζουμε τον κόσμο. Ναι, αλλά με πολύ χαρά, άμα μας ζητήσουν, έχουμε πολύ πρόγραμμα να βγούμε, να συνεχίσουμε. Ναι, αρκεί να χωρέσουμε. Πολύ καλή επιτυχία μεθαύριο βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Ευχαριστώ.